Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και το θέμα μας σήμερα είναι ο ιδανικός αριθμός των ημερήσιων κενώσεων του εντέρου. Μάλιστα, σήμερα θα μιλήσουμε για το πόσες κενώσεις είναι φυσιολογικό να κάνουμε, αλλά θα μας δοθεί και η ευκαιρία να μιλήσουμε για το τι είναι φυσιολογικό γενικά και πώς ορίζεται αυτό, και αυτό θα μας βοηθήσει να βλέπουμε τις ιατρικές μας εξετάσεις με άλλο μάτι. Στο νοσοκομείο, όταν δούλευα, καθημερινά σημειώναμε τα ζωτικά σημεία των ασθενών και αυτά ήταν η θερμοκρασία, η παλμή της καρδιάς, η πίεση και οι κενώσεις. Δηλαδή, αν ο ασθενής πήγε στην τουαλέτα και αν πήγε, πόσες φορές. Συχνά ξέσπαγε η κλασική διαφωνία του πόσες φορές ήταν φυσιολογικό και αν τρεις φορές την ημέρα ήταν πολλές ή τρεις φορές την εβδομάδα ήταν λίγες. Οι συζητήσεις αυτές ήταν ατέρμονες γιατί δεν είχαν οριστεί τότε τα φυσιολογικά όρια, τουλάχιστον με επίσημο τρόπο. Μερικά χρόνια μετά, το 2010, ορίστηκε ως φυσιολογικός αριθμός κενώσεων από 3 την ημέρα έως 3 την εβδομάδα. Έτσι, το 98% των ανθρώπων θεωρείται ότι είναι φυσιολογικοί γιατί όντως πέφτουν μέσα σε αυτά τα χαλαρά όρια. Και πράγματι, τα όρια βγήκαν πιο πολύ για να οριστούν ως φυσιολογικές οι κενώσεις για το 98% των ανθρώπων και όχι με βάση κάποιες αξιόλογες επιστημονικές μελέτες. Κάτι σαν να ρωτήσαμε 1000 άτομα πόσες φορές την ημέρα πάνε τουαλέτα και να βάλαμε το εύρος έτσι ώστε το 98% να είναι φυσιολογική. Το βλέπουμε συχνά αυτό στην ιατρική και μάλιστα αυτή είναι η τυπική διαδικασία, αν και συχνά μας βάζει σε περιπέτειες. Για παράδειγμα, όταν αρχίσαμε να μετράμε τη χοληστερίνη και ειδικότερα την κακή χοληστερίνη, την LDL, ακολουθήσαμε την ίδια μέθοδο. Μετρήσαμε την LDL χοληστερίνη σε μερικές εκατοντάδες άτομα που ήταν φαινομενικά υγιεί και ορίσαμε ως φυσιολογικό εύρος την τιμή που περιλάμβανε το 95% περίπου των ατόμων που έγινε μέτρηση. Στην πορεία όμως, κάποιοι πέθαναν από έμφραγμα μερικές εβδομάδες ή μερικούς μήνες μετά, ενώ άλλοι έφτασαν τα 100. Άρα τι είναι φυσιολογικό τώρα? Η LDL αυτών που έφτασαν τα 100 ή αυτών που πέθαναν από έμφραγμα μερικούς μήνες μετά? Η φυσιολογική LDL για μένα είναι αυτή που έχουν αυτοί που έφτασαν τα 100 και τόσοι θέλω να είναι η δική μου LDL. Αυτό φάνηκε να πιστεύουν και πολλοί καρδιολόγοι και λιπιδολόγοι και άρχισαν να προτείνουν χαμηλότερα όρια για την LDL. Ξεκινήσαμε με 190 πριν μερικές δεκαετίες, ενώ τώρα για άτομα χωρίς παράγοντες κινδύνου είναι 115, ενώ για άτομα που έχουν παράγοντες κινδύνου μπορεί να είναι 100 ή και ακόμα 70. Σκεφτείτε το αυτό, από 190 σε μερικά χρόνια το φυσιολογικό έγινε κάτω από 70. Σημαντική διαφορά. Είναι αναμενόμενο αυτό να πυροδοτήσει θεωρίες συνωμοσίας περί αδιφάγων φαρμακευτικών που πιέζουν για αλλαγή των ορίων για να πλουτίσουν και όχι για το καλό των ανθρώπων, οι οποίες φυσικά είναι λαθασμένες και επικίνδυνες, αν και μερικές φορές διαδίδονται ακόμα και από συναδέλφους γιατρούς και αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Για να επιστρέψω όμως στις κενώσεις, ιδανικά θα ήταν να μετρήσουμε τη συχνότητα των κενώσεων σε μια ομάδα ατόμων, να τους παρακολουθήσουμε για μερικές δεκαετίες και να δούμε το εξής. Αυτοί που παθαίνουν κάποια σημαντική πάθηση του εντέρου, όπως καρκίνο ή ελκώδη κολίτιδα, πόσες κενώσεις την ημέρα ή την εβδομάδα έχουν? Πόσες κενώσεις την ημέρα μειώνουν την πιθανότητα να πάθω καρκίνο του εντέρου ή ελκώδη κολίτιδα? Αλλά τέτοιες μελέτες δεν υπάρχουν ακόμα και μέχρι να βγουν πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο να ορίσουμε τον αριθμό των φυσιολογικών κενώσεων. Μια ιδέα που πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμη για να βρούμε πόσες είναι οι φυσιολογικές ημερήσιες κενώσεις είναι η μελέτη των ανθρώπων που ακόμα και σήμερα τρώνε όπως έτρωγε ο άνθρωπος για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Οι άνθρωποι που δεν τρώνε καθόλου επεξεργασμένες τροφές. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι όλο και πιο δύσκολο να τους βρούμε σήμερα. Είναι οι άνθρωποι που ζουν σε φυλές χαμένες στα δάση του Αμαζονίου, στις σαβάνες της Αφρικής, στην έρημο Καλαχάρη κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι ακολουθούν διατροφή σχεδόν ίδια αρκετές χιλιάδες χρόνια τώρα. Οπότε οι κενώσεις τους είναι πολύ πιθανό να είναι οι κενώσεις που είναι ιδανικό να έχουμε ή να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να έχουμε. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι αφοδεύουν 2 με 3 φορές την ημέρα. Μάλιστα, ένας ερευνητής που ερεύνησε τις συνήθειές τους έχει σχολιάσει ότι μπορούν να παράγουν κόπρανα ανά πάσα στιγμή. Αρκετά εντυπωσιακό.
Πάντως δεν είναι ανάγκη να πάμε στις ζούγκλες ή στις σαβάνες για να δούμε πόσες είναι οι ιδανικές κενώσεις την ημέρα, αφού και ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης, στα γραπτά που άφησε αυτός ή οι μαθητές του, θεωρούσε ότι πρέπει να έχουμε 2 με 3 κενώσεις την ημέρα. Άρα, από αυτή την ιστορική πηγή, επιστρέφουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Τέλος, και η φυσιολογία φαίνεται να συμφωνεί με αυτόν τον αριθμό κενώσεων. Γιατί υπάρχει ένα αντανακλαστικό που ονομάζεται γαστροκολικό αντανακλαστικό και ουσιαστικά συνδέει το στομάχι με το παχύεντερο. Σύμφωνα με αυτόν τον αντανακλαστικό, όταν τρώμε μερικές μπουκές τροφής, άμεσα ενεργοποιείται το έντερο για κένωση. Δηλαδή το σώμα θεωρεί ότι κάθε γεύμα πρέπει να συνοδεύεται με μία κένωση. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να μας ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.